Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου. Το όραμα ελπίδας όλα αυτά τα χρόνια, η κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη στο πλευρό των παιδιών. Το e-shop της ελπίδας εδώ για να κάνετε τις αγορές σας. Εμείς έχουμε ετοιμάσει κάτι για να σας υπενθυμίσουμε πως η ζωή είναι δίκαιη όταν τα παιδιά υπάρχουν σε ένα δίκαιο κόσμο. Παρακαλώ. Σήμερα κερδίζουμε το αύριο. Τα παιδιά είναι η ελπίδα για το μέλλον. Και η ελπίδα είναι εκεί για τα παιδιά που δίνουν τη μάχη για το μέλλον, για τη ζωή. Όνειρα να κάνουμε να υπάρχουμε. Ούτε κι εγώ πίστευα ότι αυτό το έργο θα φτάσει εδώ που έφτασε. Πραγματικά θαυμάζω και από μόνη μου τι πετύχαμε. Ξεκινήσαμε με ένα στόχο, ούτε ένα παιδί να μην χαθεί. Ο δεύτερος στόχος μας ήταν 3 στα 4 παιδιά να γίνονται εντελώς καλά. Τώρα ο καινούριος στόχος μας είναι 4 στα 4 παιδιά να γίνονται καλά. Η ιερή υπόσχεση του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα να βρίσκεται πάντα στο πλευρό των μικρών ηρώων που δίνουν καθημερινά τη μάχη, παραμένει σήμερα 15 Φλεβάρι, Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου, μια διάκοπη πράξη ζωής, αγάπης και προσφοράς, αλλά και διαχρονική δικαίωση των προσπαθειών και των κόπων του Συλλόγου και της Προέδρου και Ιδρύτριας του Σωματείου, κυρίας Μαριάννας Βαρδινογιάννη. 15 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου. Το ογκολογικό μας νοσοκομείο, Μαριάννα Βαρδινογιάννη Ελπίδα, όλα αυτά τα χρόνια στέκεται στο πλευρό των παιδιών που νοσούν με καρκίνο της παιδικής ηλικίας και των οικογενειών τους. Αγωνίζεται μαζί τους για να νικήσουν έναν δύσκολο εχθρό και σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τα έχουμε καταφέρει. Αγκαλιάζουμε το μέλλον μαζί. Όλα ξεκίνησαν από μια απλή σκέψη που έγινε ιδέα. Πώς θα ήταν να μπορούσαν να γίνονται μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών στην Ελλάδα? Με αγάπη και σκληρή και μεθοδική δουλειά, η ιδέα μετουσιώθηκε σε κάτι μεγάλο. Η κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, μητέρα 5 παιδιών, δεν θα μπορούσε να σταθεί αδιάφορα μπροστά στην αγωνία των οικογενειών που έψαχναν τρόπο να βρουν τους οικονομικούς πόρους για να νοσηλεύσουν τα παιδιά τους σε νοσοκομεία του εξωτερικού. Σε μια Ελλάδα που δεν υπήρχε σχετική υποδομή, ούτε τράπεζα εθελοντών δοτών, ούτε εξειδικευμένο νοσοκομείο. Μαζί με την ελληνικής καταγωγής σύζυγο του τότε Αμερικανού πρέσβη στην Ελλάδα, την κυρία Εστέλ Σωτήρχου, ιδρύουν το Σύλλογο Ελπίδα. Το νοσοκομείο στελεχώνεται αμέσως από γιατρούς, τους οποίους η Ελπίδα έχει ήδη φροντίσει να μετεκπαιδεύσει στο εξωτερικό, και έτσι η μονάδα αρχίζει να λειτουργεί το 1992. Τι βρήκε στην Ελπίδα? Αγάπη, στοργή, οικογένεια, δεύτερη μου οικογένεια, ένα σπίτι το οποίο χρειαζόμασταν. Δεν ξέρω κάτι άλλο να πω, ήταν ο φύλακας άγγελος όλων μας. Ένα σπίτι για όλους μας. Η Ελπίδα είναι το δεύτερο μου σπίτι, είναι το δικό μου μικρό παλάτι όπως το ονομάζω. Είναι οι άνθρωποι που μας δίδαξαν και μας διδάσκουν να είμαστε δυνατοί. Η Ελπίδα είναι εκείνη που μας προσφέρει το σωστό χαμόγελο, μας προσφέρει τη ζεστή αγκαλιά. Ήταν μια παραμονή Χριστουγέννων όταν η κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη επισκέφθηκε τα παιδιά της μονάδας και είδε σε ένα παγκάκι τη μητέρα ενός παιδιού να ετοιμάζεται να διανυκτερεύσει έξω στο κρύο, γιατί δεν είχε που να μείνει. Εκείνη την παγωμένη χειμωνιάτικη νύχτα της γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας του ξενώνα της Ελπίδας. Για όλες εκείνες τις οικογένειες από την ελληνική επαρχία ή το εξωτερικό που έπρεπε να είναι κοντά στα παιδιά τους την περίοδο της νοσηλείας τους. 2.500 οικογένειες έχουν φιλοξενηθεί μέχρι σήμερα στο ξενώνα, που για εκείνες δεν ήταν ξενώνας, αλλά σπίτι. Παιδιά της Ελπίδας που βγήκαν νικητές μιλάνε για τη ζωή τους εκεί. Βρήκανε ότι είχα οξύ βλαστική λευχαιμία. Δεν ξέρεις τι είναι αυτό. Μένα μου το είχαν παρουσιάσει σαν ένα ζώο που ξεκινάμε και το τρώμε σιγά σιγά, δηλαδή για να φύγει ασθένεια. Κάθε μέρα ξεκινούσα από τον ξενώνα, πήγαινα, έκανα τη θεραπεία μου και γυρνούσα πίσω. Ήταν σαν να πηγαίνω σχολείο, να το πω έτσι, και στο σπίτι. Γιατί ο ξενώνας τότε για μένα ήταν σπίτι. Πραγματικά ήταν υπέροχα χρόνια, γιατί εκεί γνώρισα ανθρώπους που ξέρουν να μας δείχνουν τι σημαίνει αγάπη και μας έμαθαν πώς να σκεφτόμαστε θετικά. Και μέσα από εκεί την Ελπίδα έμαθα κι εγώ να μοιράζω στους γύρω μου αισιοδοξία. Περάσαν φοβερές περιπέτειες. Όπως κι εγώ. Ήμουν σε ένα κρεβάτι ξαπλωμένος. Εντάξει, ωραία περνούσα κι εκεί. Τώρα χαίρομαι που γύρισα σπίτι μου και
Και εύχομαι όσα παιδιά είναι μέσα στη μονάδα να γυρίσουν γρήγορα στα σπίτια τους. Η Ελπίδα σύντομα βρήκε το επόμενο όραμά της. Ήταν η κατασκευή του πρώτου ογκολογικού νοσοκομείου για παιδιά. Για εκείνα τα παιδιά που κάθε χρόνο έρχονται αντιμέτωπα με κάποια μορφή καρκίνου. Το ογκολογικό νοσοκομείο, το οποίο ονομάστηκε με πρόταση της πολιτείας Νοσοκομείο Παιδών Μαριάννα Βαρδί Βαρδινογιάννη Ελπίδα, είναι ένας πρότυπος χώρος 15.000 τετραγωνικών μέτρων και έχει δυναμικότητα 138 κλινών. Όλοι μαζί, ενωμένοι, δίνουμε έναν συνεχή και μεγάλο αγώνα για να πετύχουμε τους στόχους μας, τους ευρωπαϊκούς. Στην Ευρώπη διαγιγνώσκονται κάθε χρόνο 350.000 παιδιά με κακοήθειες. Στην Ελλάδα περίπου 350 παιδιά κάθε χρόνο με ένα κακόηθες νόσημα. Τα αποτελέσματά μας συντονισμένα και εναρμονισμένα με την υπόλοιπη Ευρώπη και με το πρόγραμμα που έχει Europe Against Cancer έχουν φτάσει να αποδίδουν ίαση στα περισσότερα μας τα παιδιά πλην των επιθετικών μορφών των κακοηθειών στα οποία προσπαθούμε να δώσουμε τη δυνατότητα μιας δεύτερης και τρίτης ευκαιρίας. Η Ελπίδα δεν κάνει διακρίσεις. Η νοσηλεία είναι για όλους δωρεάν, χωρίς λίστα αναμονής και ανεξάρτητα από το εάν το παιδί είναι ασφαλισμένο ή όχι. Η προστασία της παιδικής ψυχής αποτελεί όλα αυτά τα χρόνια βασική προτεραιότητα. Με τη λειτουργία νηπιαγωγείου, δημοτικού και γυμνασίου, τα παιδιά νιώθουν ότι η ζωή τους συνεχίζεται κανονικά. Η απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας εξακολουθεί να στοχεύει σε υψηλά διεθνή στάνταρ, με τον πιο προηγμένο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που διαθέτει. Ενώ με το πρόγραμμα αδελφοποίησης ογκολογικής μονάδας παιδών με μεγάλα παιδιατρικά και γενικά νοσοκομεία του εξωτερικού, καταφέρνει το εξειδικευμένο και έμπειρο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό να ανταλλάσσει γνώσεις και εμπειρίες με απότερο σκοπό το σχεδιασμό και τη διάθεση αποτελεσματικών και πρωτοποριακών θεραπείων για τις νεοπλασματικές και γενετικές νόσους. Το Φεβρουάριο του 2020, ο Σύλλογος Ελπίδα, συνεχίζοντας το έργο του για την ενίσχυση της Ογκολογικής Μονάδας Παιδών Μαριάννα Βαρδί Βαρδινογιάννη, εγκαινίασε το Κέντρο Κυταρικής και Γονιδιακής Θεραπείας, το οποίο στεγάζεται στο εργαστήριο της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών. Με τη συνεχή στήριξη του Συλλόγου Ελπίδα και κυρίως της Προέδρου, κυρίας Μαριάννας Βαρδινογιάννη, σήμερα πια μέσα από πρωτοποριακές και μοναδικές στο είδος θεραπείες, βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ στο στόχο μας που δεν είναι άλλος από τη θεραπεία όλων των παιδιών. Μπορούμε να πούμε ότι 8 στα 10 παιδιά γίνονται καλά με τις θεραπείες και ιδιαίτερα για αυτά τα δύο παιδιά που έχουν προβλήματα υπάρχουν μέθοδοι όπως η μεταμόσχευση μυελού των οστών και διάφορες προηγμένες θεραπείες, κυταρικές θεραπείες και γονιδιακές θεραπείες τις οποίες μπορούμε τα τελευταία δύο χρόνια και εφαρμόζουμε και στην Ελλάδα και αυτό χάρη στο Ελπίδα και ιδιαίτερα στην πρόεδρο την κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη η οποία έδωσε τη δυνατότητα στο νοσοκομείο μας να μπορούν να γίνονται αυτού του είδους οι θεραπείες. Σημαντικός κρίκος στην αλυσίδα προσφοράς και φροντίδας του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα αποτελεί ο Σύλλογος Όραμα Ελπίδας. Η ίδρυση της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών απαντά στα χρόνια της λειτουργίας της στο πρόβλημα έλλειψης συμβατών μοσχευμάτων που αντιμετωπίζει η χώρα μας, έχοντας εγγράψει περισσότερους από 180.000 νέους εθελοντές δότες στο Εθνικό και Παγκόσμιο Αρχείο. Ας μην μείνουμε αδιάφοροι, ας γίνουμε όλοι δότες, γιατί είναι μοναδικό το συναίσθημα να προσφέρουμε σε ένα παιδί, σε ένα νεογέννητο, σε έναν έφηβο που ακόμα κάνει όνειρα. Το δώρο ζωής, ένα αιμοποιητικό μόσχημα σε ένα παιδί που χρειάζεται και έχει λευκαιμία. Οι άνθρωποι που φροντίζουν για όλες τις δράσεις του Συλλόγου, όπως είναι η δανειστική βιβλιοθήκη και η ρομποτική, ανήκουν στην κοινωνική υπηρεσία. Γι' αυτό το νοσοκομείο βασικά δεν έπρεπε να ονομάζεται Ελπίδα, έπρεπε να ονομάζεται Αγάπη. Γιατί πραγματικά από εδώ εκφράζεται όλη η αγάπη. Όχι από μένα μόνο προσωπικά, από τους εθελοντές, από το προσωπικό, το νοσοκομιακό, από τους γιατρούς. Η αγάπη ξεχυλίζει από παντού. Σε αυτή την ημέρα, ειλικρινά πιστεύω ότι να γίνει ένα θαύμα και σε αυτό το νοσοκομείο που είμαστε σήμερα, να μην υπάρχει κανένα παιδί και να είναι μια παιδική χαρά. Αυτό εύχομαι. Έχω διάβο χτυπά στον καθένα.
Παγκόσμια ημέρα κατά του παιδικού καρκίνου. Τεράστιο το έργο. Εμείς σας προσκαλούμε να μπείτε τώρα στο e-shop της Ελπίδας, να πάρετε αυτό το υπέροχο γούρι και ό,τι άλλο βρείτε εκεί για να ενισχύσετε τα παιδιά. Θα το λέω πολλές φορές, θα το ξαναπώ άλλη μία. Το έργο είναι τεράστιο και να ξέρετε πως τα χρήματά σας πηγαίνουν για τα παιδιά. Για ένα δίκαιο κόσμο, έτσι, με χαρούμενα παιδιά και χαμογελαστά. Διαφήμιση. Γιατί αγκαλιάζουμε το μέλλον μαζί.